Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 28 Μαρτίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εθνικές κάλπες στις 21 Μαΐου με παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Οι αντιδράσεις των κομμάτων. Σχολιασμός στο στούντιο του Αχαΐα. Συνεχείς εμπριστικές επιθέσεις στην εστίαση της Πάτρας με άρωμα νύχτας. Επένδυση μαμούθ στο παλιό Μεντιτερανέ, στην Ζήρια Αχαΐας. Πράσινο φως από τον ΟΣΕ για τη συντήρηση της γραμμής Ρίο Κάτω Αχαΐα. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Στις 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος των εθνικών εκλογών με την απλή αναλογική, όπως ανακοίνωσε σήμερα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, πάμε μπροστά για μια νέα Ελλάδα ή γυρίζουμε πίσω. Με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά πως οι πολίτες θα επιστρέψουν στην κάλπη το λογαριασμό που δεν βγαίνει. Το ΠΑΣΟΚ επενδύει σε ισχυρό διψήφιο ποσοστό και προτείνει για πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο και όχι κάποιον από τους Κυριάκο Μητσοτάκη ή Αλέξη Τσίπρα. Με σύνθημα «Προχωράμε μαζί μπροστά, αλλάζοντας την Ελλάδα πιο συμβίβαστα και πιο τολμηρά», ενημέρωσε υπουργούς και πολίτες για την ημερομηνία των εθνικών εκλογών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε πως οι κάλπες θα στηθούν στις 21 Μαΐου και όσον αφορά την περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου γύρου εκλογών, αυτές θα γίνουν στις αρχές Ιουλίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει κλειδώσει ως ημερομηνία η δεύτερη μέρα του μήνα. Οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της ετραετίας, όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Επισημένοντας για ακόμη μια φορά την παγίδα κυβερνησίας από την απλή αναλογική, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η πρώτη κάλπη θα δείξει ποιος θα κυβερνήσει και η δεύτερη πώς θα κυβερνήσει. Εν συνεχεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ένα σύντομο απολογισμό του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης από το 2019. Διαχειριστήκαμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Πανδημία, τις προκλήσεις των γειτόνων μας στο Αιγαίο, την απόπειρα μεταναστευτικής εισβολής, τελευταία την ενεργειακή έκρηξη, την εισαγόμενη ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια σειρά από φυσικές καταστροφές. Εξελίξεις στις οποίες πάντως η πολιτεία έχει καταφέρει να υψώσει μια σειρά από ισχυρά αναχώματα. Θυμίζω ότι σχεδόν έχουμε μηδενίσει πια τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε πια τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Ενώ οι έκτακτες ενισχύσεις στο εισόδημα θα συνεχιστούν όσο καιρό διαρκεί η απειλή της διεθνούς ακρίβειας. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λιβαδιά, όπου περιόδευσε, δήλωσε ότι στις 21 Μαΐου οι πολίτες θα επιστρέψουν στην κάλπη το λογαριασμό που δεν βγαίνει. Οι κυβερνήσεις σηκώνουν πλέον τα χέρια ψηλά μπροστά στην εσχροκέρδεια, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση φαίνεται να συνεχίζει να είναι στον κόσμο της. Ο ένας υπουργός της ανάπτυξης μας λέει ότι ήδη οι τιμές έχουν πέσει. Ο άλλος όμως των οικονομικών μας λέει ότι παρά το 16% του πληθωρισμού στα τρόφιμα, οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο. Αυτή η περιπέτεια όμως έρχεται στιγμή που θα τελειώσει.
λίγες εβδομάδες υπομονής έμειναν και η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος έρχεται. Μετά από μήνες αντιθεσμικής σεναριολογίας που καλλιέργησε ο Πρωθυπουργός ψάχνοντας εν αγωνίως σωσίβιο προσωπικής επιβίωσης, σήμερα ανακοίνωσε το τέλος της αποτυχημένης διακυβέρνησής του. Επιχείρησε μάλιστα να προσδιορίσει ημερολογιακά και τις δεύτερες εκλογές, περιφρονώντας την έκφραση της βούλης του ελληνικού λαού, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές της 21ης Μαΐου ψηφίζουν για μια νέα ελπίδα, για μια νέα προοπτική. Η απόφαση για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 21 Μαΐου και όχι στις 28, που επίσης θεωρείται πιθανή ημερομηνία, ελήφθη καθώς συνεκτιμήθηκαν αφενός η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων που αρχίζουν στις αρχές Ιουνίου και αφετέρου οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, καθώς στις 11 και 12 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η σύνοδος κορυφής των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Το αναμενόμενο πάντως είναι η Βουλή να κλείσει για το Πάσχα και να μην ανοίξει ξανά, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα διαλυθεί ως τις 21 με 22 Απριλίου. Να σημειώσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν την ανακοίνωση είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Θα ακολουθήσει η συζήτηση στην διάρκεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, με εκπροσώπους των τριών μεγαλύτερων κομμάτων σε επίπεδο Αχαΐας. Τώρα. Συνεχείς είναι οι εμπριστικές επιθέσεις στην εστίαση της Πάτρας με άρωμα νύχτας. Αυτοκίνητο γνωστού επιχειρηματία εστίασης τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα, με τα περιστατικά να αυξάνονται στον μακρύ κατάλογο. Οι αρχές ερευνούν τη νέα υπόθεση, η οποία φαίνεται πως αποτελεί μήνυμα γνωστού περιεχομένου. Σε συναγερμό, η τοπική ελληνική αστυνομία μετά τις τελευταίες επιθέσεις σε καταστήματα εστίασης αλλά και σε γιοταχή. Τελευταία καταγράφεται επίθεση στα Δεμένικα με στόχο το αυτοκίνητο, ιδιοκτήτη, αλυσίδας καφέ. Το αμάξι ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή κτηρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη στα Δεμένικα. Ξαφνικά ακούστηκε κρότος και η γειτονιά σηκώθηκε στον αέρα. Το αυτοκίνητο είχε τυλιχθεί στις Φλόγες. Στο σημείο έφτασαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά, βέβαια, θα μπορούσε να είχε επεκταθεί και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση των ανδρών της πυροσβεστικής πρόλαβε τα χειρότερα. Το πολυτέλες όχημα δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ καταγράφηκαν σημαντικές φθορές σε σωλήνες υδροροής, σε τέντες αλλά και στην τυχοποιία, η οποία έχει μαύρισει από τους καπνούς. Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των αρχών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δείχνουν εμπρισμό. Οι αξιωματικοί του Προανακριτικού Γραφείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάτρων από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο σημείο. Έκαναν αυτοψία αναζητώντας στοιχεία για τον τρόπο που έδρεσαν, όπως όλα δείχνουν οι εμπριστές. Παραλληλά, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν βρεθεί και οι εικόνες από τα κλειστά κυκλώματα καταγραφής στην περιοχή, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα βοηθήσουν τους αρμόδιους να εξελίξουν το κουβάρι της υπόθεσης. Εκτός από την προανάκριση που διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αξιωματικοί της Ασφαλείας Πάτρων κάνουν τη δική τους έρευνα. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Η τοπική ελληνική αστυνομία διεξάγει έρευνα. Οι πληροφορίες τώρα θέλουν πίσω από τα χτυπήματα να υπάρχει άρωμα νύχτας. Πρόκειται όμως για την τρίτη πυρκαγιά μέσα σε λίγα, μόλις 24 ώρα. Γεγονός που φουντώνει τις υποψίες για τη δράση ανθρώπων της νύχτας, με τις επιθέσεις να χαρακτηρίζονται από αξιωματικούς της τοπικής Ελλάς ως προειδοποιητικά μηνύματα. Πριν από μερικές μέρες, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε εστιατόρια στη Ρήγα Φεραίου και στην Τριοναβάρχων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις. Αξίζει να αναφερθεί πως η αστυνομία δεν βάζει καμία υπόθεση στο σιρτάρι. Οι έρευνες είναι συνεχείς, με στόχο ακόμη και τη σύνδεση των στοιχείων που μπορούν να προκύψουν μεταξύ των περιστατικών. Επένδυση μαμούθ προχωρά και τυπικά στο παλιό Μεντιτερανέ στην Ζήρια Αχαΐας, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, με την συνεπακόλουθη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είχε γίνει στάκτη, θυμίζουμε, στις φωτιές του 2021, ολόκληρη σχεδόν η έκταση. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες αφού έπεσαν και οι υπογραφές, προκειμένου να περάσει στα χέρια επενδυτή το Club Mediterranean στο Λαμπύρι. Μάλιστα, σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις σχετικά με το project. Πρόκειται για επενδυτή που έχει δραστηριοποιηθεί σε όλη τη Μεσόγειο, δημιουργώντας τουριστικές μονάδες, ενώ οι εγκαταστάσεις στο Λαμπύρι θα φτιαχτούν από την αρχή, καθώς ο χώρος κάει και το 2021. Το Λαμπύρι είχε την τύχη στη δεκαετία του 60 να επιλεγεί από τους Γάλλους για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου Club Mediterranean, που είχε τη δυνατότητα φιλοξενίας 1.300 ατόμων σε μπαγκαλόους.
Το 1993 το Club Med στο Λαμπύρι διέκοψε τη λειτουργία του και εγκαταλείφθηκε. Η 70 στρεμμάτων παραθαλάσσια έκθεση του πρώην Club Med, που ανήκει στο Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Λαμπυρίου και αποτελεί κληροδότημα της ιδιοκτήτριάς του, Μαρίας Παναγιωτοπούλου, βρίσκεται μεταξύ της Πάτρας και του Αιγείου, με είσοδο από την παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η πρόσωψή του στη θάλασσα είναι 550 μέτρα προς τον Κορινθιακό κόλπο, που λόγω απόστασης από τον οικισμό φαντάζει ως ιδιωτική πλάζ. Η χερσαία έκταση του ακινήτου είναι γεμάτη με πυκνή βλάστηση και αιωνόβια πεύκα. Συνδεόμαστε τώρα με την Βικτωρία Δαράτου για ειδησιογραφία από την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα. Αρχή με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το κρούσμα μενιγκίτιδας, Βικτωρία. Ένα κρούσμα λοιπόν το οποίο εντοπίστηκε σε φοιτήτρια της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Την είδηση γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η ίδια η σχολή, ενημερώνοντας τους φοιτητές που παρακολουθούσαν τις τελευταίες ημέρες μαθήματα για την εν λόγω σπουδάστρια. Επικοινωνήσαμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα, επιβεβαίωσε το περιστατικό. Μας είπε ότι πρόκειται για φοιτήτρια που είχε νοσηλευτεί πριν από αρκετές ημέρες σε νοσοκομείο της Αθήνας και η ανακοινώσεις από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχουν να κάνουν με το πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων που γίνονται από τον ΕΟΔΗ για τα άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με την κοπέλα. Η ανακοίνωση της σχολής δείχνει ότι οι φοιτητές και γενικότερα η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι σε επαγρύπνηση. Να συνεχίσουμε με την υπόθεση της Πάτρας και την 34χρονη. Ποιες είναι οι εξελίξεις, Βικτωρία? Τους παιδιάτρους του Καραμανδανίου Νοσοκομείου της Πάτρας φαίνεται που κατέθεσαν για την ανακοπή της Τζορτζίνας τον Απρίλιο του 2021, την πρώτη φορά δηλαδή, 9 μήνες πριν το θάνατό της, μηνύει η 34χρονη κατηγορούμενη μέσω του συνηγόρου της. Σύμφωνα λοιπόν με τον δικηγόρο της, πρέπει να ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο, της ψευδούς βεβαίωσης και της ψευδούς κατάθεσης. Παράλληλα, ο συνήγορος της κατηγορουμένης υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο να κληθεί να καταθέσει η παιδοκαρδιολόγος Αγγελική Καρατζά, αλλά και να αναγνωστεί η κατάθεσή της. Καθώς, όπως λέει η κυρία Καρατζά, διαψεύδει τους γιατρούς του Καραμανδάνιο που λένε ότι επικοινώνησαν μαζί της πριν η Τζορτζίνα πάθει την ανακοπή. Η εισαγγελέας τώρα της έδρας πρότεινε στο δικαστήριο να γίνει δεκτό το αίτημα της κατηγορουμένης, λέγοντας ότι έχει προκύψει από την αποδεικτική διαδικασία ότι οι γιατροί καταθέτουν πως επικοινώνησαν μαζί της. Υπάρχει λόγος κλήτευσης λοιπόν για να καταθέσει. Σχετικά τώρα με το αίτημα ανάγνωσης του εγγράφου της κατάθεσης, που ανήκει σε άλλη ειδικογραφία και αφορά τα άλλα παιδιά, είπε ότι θεωρεί πως δεν πρέπει να αναγνωστεί και πρέπει να επιφυλαχθούν. Να ολοκληρώσουμε τον κύκλο αυτών της ενημέρωσης με τις απάτες στην Πάτρα που συνεχίζονται κανονικά. Έπεσε στην παγίδα ένας ακόμη άνδρας, ένας ακόμη πατρινός. Αυτή τη φορά η τηλεφωνική κλήση που του έγινε αφορούσε σε επιστροφή χρημάτων από λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο ανυποψίαστος συμπολίτης μας πίστηκε πως θα πάρει χρήματα και ανταυτού έχασε ένα μεγάλο ποσό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι απατεώνες του ζήτησαν να μπει σε link το οποίο του έστειλαν και να συνδεθεί για να περάσουν τα χρήματα στο λογαριασμό. Όμως, όπως αργότερα αντιλήφθηκε ο ίδιος, του είχαν αφαιρέσει συνολικά 21.000 ευρώ. Βικτωρία Δαράτου, σε ευχαριστώ. Να αλλάξουμε θεματολογία, κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας ωστόσο με τα ρεπορτάζ από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Προχωράει η αναμόρφωση της παραλιακής από το Ρίο έως τον Άγιο Βασίλειο, καθώς εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Πατραίων. Ξεκινάει η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου Ρίο Άγιος Βασίλειος. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε, πέρασε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Πατραίων για την αποκατάσταση της ακτογραμμής μήκους περίπου 2,5 χιλιόμετρων μεταξύ Ρίου και Αγίου Βασιλείου σε ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στα τρία χρόνια, 3,5 που είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ένα έργο το οποίο το ψήφισαν όλοι. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε 100% των Περιφερειακών Συμβούλων πραγματικά. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι ένα έργο που το πάλεψε πάρα πολύ και ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Φαρμάκης, πολιτικά να βρούμε τη χρηματοδότηση, γιατί πράγματι έχει, ο προϋπολογισμός είναι αρκετά υψηλός. Ναι. Περίπου 10 εκατομμύρια. Αλλά πράγματι είναι ένα έργο πρότυπο, διότι αν αυτό πραγματικά είναι ένα, να το πω έτσι, ολοκληρωθεί σύντομα, τέτοιου είδους προβλήματα έχουν πάρα πολλές πλευρές της Δυτικής Ελλάδας και της Αχαΐας, αλλά και της Ηλίας. Και νομίζω τέτοιου είδους μελέτες και αποκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν κι αλλού. Το λέω διότι ξέρω ότι το πρόβλημα είναι σε πολλές πλευρές. Ξεκινήσαμε από αυτό το συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι μια πυκνοκατοικημένη και τουριστική και περιοχή που μένουν κάτι μόνιμη. Είναι εμβληματική, είναι στο Δήμο Πατραίων.
Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να πάει και σε άλλες περιοχές. Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό σε έναν πολυσύχναστο δρόμο που τα στοιχεία της φύσης τον είχαν καταστήσει βομβαρδισμένο τοπίο. Τι ακριβώς όμως περιλαμβάνει το έργο? Καταρχήν ξεκινήσαμε από ένα έργο το οποίο συμπεριλαμβάνει την διάβρωση των ακτών, την αποκατάσταση και την προστασία της διάβρωσης, δηλαδή αφενός με κάποια ήπια έργα μέσα στο νερό Ιφάλια, τα οποία θα προστατεύουν την ακτή, αποκατάσταση της ακτής με άμμο και κάποια άλλα υλικά φυσικά, και βέβαια τον δρόμο, δηλαδή ένας δρόμος ειδικών προδιαγραφών με ειδικούς πασάλους στο βάθος, ώστε να μην είναι δυνατό να το πάρει μια κακοκαιρία, και βέβαια πάνω απ' όλα ποδηλατόδρομος και δρόμος για τους κατοίκους, πεζοδρόμιο δηλαδή, προκειμένου να γίνει ένας δρόμος χαμηλής κυκλοφορίας αυτοκινήτων, όχι μεγάλες ταχύτητες. Θα επιτρέπεται κυκλοφορία, αλλά με χαμηλές ταχύτητες, mm-hmm. με λίγες θέσεις πάρκινγκ. Mm-hmm. Προβλέπονται δύο πάρκινγκ εκατέρωθεν. Και η προτεραιότητα είναι πάντα στο ποδήλατο και στον πεζό. Όπως τονίζεται από την περιφέρεια, δόθηκε μεγάλη μάχη για να πιστεί η κεντρική κυβέρνηση για την αναγκαιότητα, τη σπουδαιότητα της αποκατάστασης, για την χρηματοδότηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης, που άμεσα μετά τις ζημιές που είχε υποστεί η περιοχή, φρόντισαν να την παραδώσουν έγκαιρα στο Υπουργείο. Ήσαμε αλλιώς, αλλά στην πορεία είδαμε ότι δεν μπορεί να γίνει απλά ένας δρόμος. Ναι. Η λύση δεν είναι απλά να κάνεις δρόμους, είναι να κάνεις σωστούς δρόμους, να τους προστατεύεις από τη διάβρωση και πάνω απ' όλα να δίνεις προτεραιότητα στον πεζό. Όταν και όλα αυτά γίνανε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα με αυστηρές διαδικασίες του δημοσίου, σας θυμίζω ότι για να κάνουμε ένα απλό έργο δρόμο, mm-hmm. που δεν έχει κανένα από αυτές τις καινοτομίες μέσα, χρειάζεται αντίστοιχος και παραπάνω χρόνο. Εμείς το ολοκληρώσαμε αυτό και μελετητικά αλλά και χρηματοδοτικά μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια, mm-hmm. σε δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη και σε όσους δουλέψαν, και στους μελετητές εννοείται και στην υπηρεσία, και σε όλους μας που βάλαμε πλάτη και το πιστέψαμε, γιατί κάποιοι στην αρχή λέγανε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ενώ δόθηκε το πράσινο φως, κυρίες και κύριοι, από τον ΟΣΕ για τη συντήρηση της γραμμής από το Ρίο έως την Κάτω Αχαΐα, με νέο διαγωνισμό ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ. Σε νέα διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάταξη της γραμμής Ρίο-Κάτω Αχαΐα της τάξης του 1,34 εκατομμυρίων προβαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ κατόπιν απόφασης που ελήφθη την περασμένη Παρασκευή 24 Μαρτίου. Σκοπός του έργου δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της κατάστασης και της ασφάλειας της γραμμής, προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση ανάμεσα στους δύο κλάδους, τον βόρειο και τον νότιο του προαστιακού των Πατρών. Αυτό θα οδηγήσει στη συντόμευση του χρόνου των δρομολογίων. Θυμίζουμε ότι σε δημοπρασία για πρώτη φορά το έργο της συντήρησης και αναβάθμισης της γραμμής Ρίο-Κάτω Αχαΐα βγήκε πριν από 6 μήνες. Ωστόσο, ο διαγωνισμός απέβει εν τέλει άγωνος. Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση του κεντρικού σταθμού Πάτρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων και του τερματικού στον Αγίο Ανδρέα, τη συντήρηση της γραμμής Ρίο-Κάτω Αχαΐα και την πλήρη ανακατασκευή της γραμμής Ρίο-Άγιος Διονύσιος. Εφόσον δεν υπάρξουν κολλήματα και ενστάσεις, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2024. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα δρομολόγια του προαστιακού στην Πάτρα είχαν διακοπεί μετά το δυστύχημα των Τεμπών και επανήλθαν σε λειτουργία την προηγούμενη Τετάρτη, στις 22 Μαρτίου. Την περίοδο αυτή των πρώτων δρομολογίων, ο προαστιακός της Πάτρας κινείται με μικρότερη ταχύτητα. Από το Ρίο μέχρι τη στάση της Αγιάς με ταχύτητα 60 χιλιόμετρων, μέχρι το μηχανοστάσιο Αγίου Αλεξίου με ταχύτητα 40 χιλιόμετρων και στη συνέχεια μέχρι το σταθμό του Αγίου Ανδρέα με ταχύτητα 30 χιλιόμετρων την ώρα. Στο νότιο κλάδο το τρένο κινείται με ταχύτητα 55 χιλιόμετρων μέχρι το Μιντιλόγλι και στη συνέχεια αυξάνει στα 65 μέχρι την Κάτω Αχαΐα. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του έργου της συντήρησης, η ταχύτητα του προαστιακού της Πάτρας σε κάποια σημεία αναμένεται να φτάσει μέχρι τα 80 χιλιόμετρα. Η ταχύτητα αυτή θα αφορά τμήματα της γραμμής προς Κάτω Αχαΐα. Τώρα, προχωρά και η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή του Φλόκα Αχαΐας με 3 προσφορές για την μονάδα από 3 μεγάλα σχήματα στον δικό τους κλάδο. 3 προσφορές κατατέθηκαν από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για την κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων. Πρόκειται για το έργο στου Φλόκα. Επιτέλους έχουμε σοβαρές και καλές εξελίξεις στη διαδικασία δημοπράτησης του εργοστασίου, μια και χθες η μέρα Δευτέρα ήταν η τελική ημέρα κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Είναι ένα έργο, όπως ξέρετε, 44 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει ίσως και στην περιφέρεια της Ελλάδος αυτά τα χρόνια.
Και κατά συνέπεια είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, γιατί τρεις εταιρείες κατέθεσαν οριστικά προσφορές, τρεις από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Κάτι που σημαίνει ότι ο δρόμος πια είναι ανοιχτός μπροστά. Την επόμενη Δευτέρα θα ανοίξουν αυτές οι προσφορές και θα υπάρχει διαδικασία πια αξιολόγησης από την Επιτροπή που έχουμε ορίσει ως ΣΥΔΙΣΑ. Κατά συνέπεια, κάνουμε βήματα πια μπροστά. Αρχίζει να είναι ορατός ο ορίζοντας κατασκευής του εργοστασίου, ένα εργοστάσιο που θα λύσει τα προβλήματα χρόνων στην περιοχή και βέβαια θα δώσει και θέσεις εργασίας και θα προστατέψει το περιβάλλον, μια και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κορυφαίο ζήτημα στην σύγχρονη ζωή που ζούμε. Το έργο θα γίνει με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Συνοχής. Είναι ένα ζητούμενο αυτό το εργοστάσιο δεκαετιών. Θυμάμαι το είχαμε ξεκινήσει από το Δήμο Ελληνίας το 2005-2006 και φτάσαμε να έχουμε 2023 και ακόμα ένα ζητούμενο. Είναι ευτυχή συγκυρία που πιστεύω ότι τα βήματα αυτά θα βρουν τελικά ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα έχουμε πια ορατή την κατασκευή του, γιατί πρώτη φορά φτάσαμε σε διαγωνισμό ο οποίος εξελίσσεται ομαλά και τους επόμενους μήνες θα έχουμε και εργολάβο ο οποίος θα μπει μέσα πια να ξεκινήσει, θα έχουμε μπολντόζες εν ολίγης και κατά συνέπεια πια μόνο χαρά μπορούμε να έχουμε για αυτή την εξέλιξη, γιατί θα λύσει τα προβλήματα, είπα και επιμένω, μιας ολόκληρης περιοχής που περιμένει να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά σωστά τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και να έχουμε και θέσεις εργασίας στην περιοχή. Το έργο ανοίγει παραπέρα τον δρόμο για το κλείσιμο του χώρου υγειονομικής τάφης απορριμμάτων της Ξερόλακας, ενώ ελαχιστοποιούνται επίσης οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα ακολουθήσει η κατασκευή της μονάδας που προβλέπεται να διαρκέσει 2 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής της λειτουργίας. Όπως έχουμε προλογίσει, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση συνδεόμενη με το πρώτο θέμα με το οποίο ανοίξαμε το δελτίο μας και δεν είναι άλλο από τις εκλογές. Θα ζητήσω το πολιτικό σχόλιο και απαντήσεις στις ερωτήσεις μας από την βουλευτή Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία είναι μαζί μας στο στούντιο και την ευχαριστώ θερμά. Εγώ καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς για την αποδοχή. Καλή δύναμη, εύχομαι, κυρία Αλεξοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Το διακύβευμα των εκλογών, άκουσα από τον Πρωθυπουργό, είναι να αλλάξει το κράτος, να φύγουμε από το βαθύ κράτος που μας έχει οδηγήσει και σε τραγωδίες, να προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω με νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια παρατεταμένη κατ' εμέ, και σε αυτό αναλαμβάνω και το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί και στα μέσα ενημέρωσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε όμως 2 μήνες καθαρού σχεδόν μέχρι τις εκλογές. Το σχολιασμό σας για να εισαχθούμε στη συζήτηση, παρακαλώ. Ναι, αρχικά να πούμε ότι ο θετικός πρωθυπουργός είχε πει από την αρχή ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να κρίνει ο λαός μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Πράγματι, κράτησε θητείας. Το λόγο του σε αυτό. Και πράγματι, λοιπόν, ανακοίνωσε τις εκλογές ότι θα γίνουν 21 Μαΐου, λίγες μέρες από σήμερα που μιλάμε, γιατί ουσιαστικά λίγες εβδομάδες είναι. Το διακύβευμα πράγματι είναι και η απόφαση μεγάλη, είναι τώρα πλέον στα χέρια του ελληνικού λαού. Να κρίνει και να συγκρίνει. Ευτυχώς, τώρα που μιλάμε, σε σχέση με το 2015, ο ελληνικός λαός ξέρει πώς έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει, λοιπόν, και να κρίνει και να συγκρίνει. Τον εμπιστευόμαστε τον ελληνικό λαό. Και είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα επιλέξει αυτή τη φορά είναι αυτό που επέλεξε και το 19. Δηλαδή τι, σε αυτή τη σκάλα, τα σκαλιά που είναι να τα ανεβαίνουμε και όχι να τα κατεβαίνουμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. 4 χρόνια τώρα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε για την ανεργία που μειώθηκε. Έχουμε να πούμε για φόρους που μειώθηκαν. Έχουμε να πούμε για μισθούς που αυξήθηκαν. Και εδώ να πω ότι το μεγάλο διακύβευμα για την επόμενη μέρα, για την επόμενη θητεία, είναι και πρωταρχικό μέλημα του Πρωθυπουργού και όλων ημών των συνεργατών του, να αυξηθούν πολύ περισσότερο οι μισθοί. Έχουμε περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Προσπαθούμε μεθοδικά, συγκροτημένα και με πολύ μεγάλη
προσήλωση στο να επιστρέψουν πίσω νέοι Έλληνες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γυρίσουν τα νέα παιδιά πίσω στη χώρα μας, αν οι μισθοί που έχουν μάθει, γιατί κάποιος που έχει βγει στο εξωτερικό έχει μάθει να παίρνει και υψηλούς μισθούς και έχει βάλει υψηλά στάνταρτ στη ζωή του και την επαγγελματική και την προσωπική. Πώς θα φέρουμε λοιπόν πίσω τα νέα παιδιά, αν δεν τους διαβεβαιώσουμε ότι οι συνθήκες που θα βρουν να εργαστούν, να επιστρέψουν, να κάνουν οικογένειες στη χώρα μας? Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα γι' αυτό. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι απλά. Ή κοιτάζουμε μπροστά και συνεχίζουμε μία προσπάθεια των επενδύσεων, της αύξησης των καλών αριθμών που εκφράζουν αυτή τη χώρα. Είμαστε στις παγκόσμιες κατατάξεις πλέον στα πάντα, τα καλά, όλα πιο ψηλά. Ή γυρνάμε πίσω. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ξεκάθαρα θα πάρει την απόφαση, την προφανή, ότι κοιτάζουμε μόνο μπροστά και δεν γυρίζουμε να δούμε καν πίσω. Θα ήθελα να μείνω και λίγο στην Αχαΐα. Θα ήθελα να μείνω στην Αχαΐα, διότι και οι Αχαίοι θα κληθούν να συγκρίνουν προφανώς αποδόσεις κυβερνήσεων και αποτελεσματικότητα της δικής σας και του ΣΥΡΙΖΑ, που είστε οι δύο κυρίαρχοι πόλοι εξουσίας αυτή τη στιγμή. Τι καλύτερο έχετε πετύχει από τον ΣΥΡΙΖΑ? Ευτυχώς είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ως κυβερνητική βουλευτής 4 χρόνια ότι επιτέλους υπήρξε ένας πρωθυπουργός που ενδιαφέρθηκε για την Αχαΐα και ενδιαφέρθηκε με έργα, και τα έργα τα βλέπουμε, δεν είναι μακέτες, δεν είναι έργα που θα θέλαμε να γίνουν. Αν με ρωτάτε αν έγιναν νωρίς ή έγκαιρα, όχι δεν έγιναν, έπρεπε να έχουν γίνει αυτά τα έργα πολλές δεκαετίες νωρίτερα. Βλέπουμε όμως την Πατρών Πύργου να είναι σε σχέση και με το χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν περίπου 3 μήνες μπροστά. Βλέπουμε, ήρθε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε 80 έργα, τα οποία τα περισσότερα εξελίσσονται, των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε, ένα έργο δεν φέρνει μόνο την ανάπτυξη όταν ολοκληρωθεί. Και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, για τόσους μεγάλους προϋπολογισμούς που συζητάμε, μιλάμε για πολλές νέες θέσεις εργασίας. Μιλάμε για ένα τζίρο που εξελίσσεται στην τοπική οικονομία. Μιλάμε για μια οικονομική ανάπτυξη και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Άρα λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους πολύ περισσότερους οι οποίοι μένουν, γιατί ξέρετε, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση χρειάστηκε να διαχειριστεί επίκαιρα πολύ μεγάλα ζητήματα, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και άλλα. Παρόλα αυτά, από την προεκλογική της ατζέντα του 2019 δεν παρέλειψε και δεν άφησε στην άκρη τίποτα για να πει με δικαιολογία ότι ξέρετε τώρα έχουμε κορονοϊό ή μια οικονομική ενεργειακή κρίση και δεν το κάνουμε αυτό και σταματάμε και κοιτάμε μόνο την επικαιρότητα. Όχι. Έκανε το περισσότερο που μπορούσε να κάνει. Για την Αχαΐα η αυτοκριτική μας νομίζω είναι επιβεβλημένη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αναδείχθηκε ότι όταν μια κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι για την Αχαΐα, κάτι που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν, επιβάλλεται να υπάρξει η ισχύς εν τη ενώση και η άμεση συνεργασία όλων των φορέων. Αν κάποιος κρίκος από αυτή την αλυσίδα είναι σπασμένος, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν φαίνονται τόσο καλά στην τοπική μας κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δώσουμε και πάλι εμείς οι αχαιοί ψηφοφόροι τις λύσεις μας και τις αποφάσεις μας για να είναι κάθε κρίκος δυνατός και ισχυρός. Η μονοκομματική κυβέρνηση είναι πιο αποτελεσματική από τις κυβερνήσεις συνεργασίας? Δεν μπορεί να αλλάξει η κουλτούρα και στην Ελλάδα όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Και πάω και σε ένα δεύτερο ερώτημα ή αν θέλετε υποερώτημα. Βάσει της φωτογραφίας της στιγμής των δημοσκοπήσεων δηλαδή, μετά την πρώτη κάλπη δεν μπορεί να δημιουργηθεί κυβέρνηση συνεργασίας όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θέλει το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, εάν δεν συμμετέχουν σε αυτή τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Είστε αισιόδοξοι ότι στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα έχετε αυτοδυναμία? Κύριε Κογκόλη, η γνώμη μου είναι, και κοιτώντας κανείς, ακόμα και αυτό που λέμε στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, ότι όπου βλέπουμε πολυκομματικές κυβερνήσεις, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και δεν το λέμε εμείς αυτό, το λένε οι ίδιοι. Και όταν έχουν να διαχειριστούν κάτι μεγάλο, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Αυτό είναι γεγονός. Η κουλτούρα που λέτε συνεργασιών, δεν είμαι πολύ σίγουρη κατά πόσο είναι το ζητούμενο και των Ελλήνων πολιτών. Αυτό που τουλάχιστον εγώ προσεγγίζω, αλλά νομίζω ότι έχει φανεί και μέσα από την ιστορία, είναι μια
ουσιαστικά συνεργασία που πρέπει να έχουμε με αξιόλογες προσωπικότητες ανεξαρτήτως χώρου. Αυτό είναι αντιληπτό και το καταλαβαίνουμε όλοι. Και το έκανε και πράξη ο Πρωθυπουργός. Είδατε, πολλές φορές κατηγορήθηκε από το κόμμα μας ότι έχει μέσα στη στενή του ομάδα ανθρώπους που δεν ανήκουν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα να επιβάλλεται να συνεργαστείς με ανθρώπους που σου λένε ουσιαστικά ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Και εδώ είναι μια αντίφαση και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλάει για όχι συνεργασία με τον έναν, όχι συνεργασία με τον άλλον, όχι συνεργασία με τον τρίτον, αλλά ψήφισε την απλή αναλογική ως το καλύτερο σύστημα. Που η απλή αναλογική τι κάνει, ουσιαστικά επιβάλλει μια συνεργασία. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Στην πρώτη κάλπη λοιπόν ο ελληνικός λαός θα αποδείξει, θα μας πει ξεκάθαρα ποιος θέλει να κυβερνήσει. Στη δεύτερη κάλπη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα μας πει με τι τρόπο θέλει να κυβερνήσουμε. Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι για την Ελλάδα, όχι για τη Νέα Δημοκρατία, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι για κανέναν από όλους εμάς, για την ίδια τη χώρα, το σημαντικό είναι να υπάρχει αυτοδύναμη, ισχυρή κυβέρνηση. Τα προβλήματα είναι τεράστια και μόνο μια τέτοια κυβέρνηση μπορεί να ξεπεράσει αυτό που κι εσείς αναφέρατε νωρίτερα, το σκόπελο της παλιάς Ελλάδας, αυτής που μας κρατάει πίσω, αυτή που μας προκαλεί δυστυχήματα, αυτή που δεν μπορούμε να πιστέψουμε στα μάτια και στα αυτιά μας. Το πολιτικό κλίμα ποιο είναι, επειδή περιοδεύεται συνεχώς, έχει αλλάξει, θεωρείται για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή βλέπετε αυτή την οργή, το θυμό μετά τα Τέμπη που δύσκολα θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Κύριε Κογκόλη, καταρχάς να πούμε ότι... Έχετε ζητήσει αρκετά συγγνώμη, παρότι είστε νέα πολιτικός και δεν αναλογούν ίσως τόσα. Όσα θα έπρεπε να πούν παλιότεροι συνάδελφοί σας, αλλά... Ο θυμός όμως είναι απόλυτα δικαιολογημένος και αυτό πρέπει να το πούμε. Είμαστε όλοι θυμωμένοι ανεξαρτήτως τι ψηφίζουμε στις εκλογές. Ναι. Άρα δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει με κακοπροαίρετη διάθεση σε αυτό το θυμό που επικρατεί στις ελληνικές οικογένειες. Νομίζω όμως ότι συνολικά το ισοζύγιο θα φανεί για το τι έγινε τα προηγούμενα 4 χρόνια σε επίσης πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ο λαός και θα κρίνει, αλλά κυρίως θα συγκρίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε την πολιτική μας συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Εκλεκτοί καλεσμένοι στο στούντιο, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Χαΐας Μιχάλης Σιδηρόπουλος και ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο νομό, ο Νίκος Μύραλης. Είναι και οι δύο μαζί μου στο στούντιο και τους ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση. Γεια σας κύριε Κογκόλη. Λοιπόν, να ξεκινήσω κύριε Μύραλη, θα μου επιτρέψετε από το δεύτερο κόμμα βάσει των εκλογών του 2019, τον κύριο Σιδηρόπουλο, για να μου πει το διακύβευμα των εκλογών. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσίπρα στο πρώτο ρεπορτάζ, κύριε Σιδηρόπουλο, που είπε ότι θα επιστρέψετε το λογαριασμό στις κάλπες. Το λογαριασμό των πολιτών που περνούν δύσκολα και δεν βγαίνει. Αλήθεια, αυτό είναι το διακύβευμα, είναι μια διαμαρτυρία ή και κάτι άλλο? Καταρχήν, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη αναφορά που έκανε μετά την ανακοίνωση των εκλογών, η οποία τον βρήκε σε προεκλογική εκστρατεία ουσιαστικά, σε επίσκεψή του στην περιοχή της Λιβαδιάς, είπε ότι θα επιστρέψουμε πίσω τον λογαριασμό, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικά στα ζητήματα της ακρίβειας, τα ελληνικά νοικοκυριά, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό δεν βλέπουμε να βελτιώνεται. Όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, είπε δημόσια ότι όχι μόνο δεν περιμένει μείωση των τιμών, αλλά αύξηση επιπλέον των τιμών. Περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια το επόμενο διάστημα. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Το ένα θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική αλλαγή στον τόπο, η οποία θα βάλει stop σε αυτό το ράλι ακρίβειας που γίνεται με τις πλάτες της κυβέρνησης του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Καλώς ή κακώς η συγκεκριμένη ακρίβεια, πέρα από την κρίση που υπάρχει και δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εισαγόμενη, είναι και εσωτερική. Είναι ακρίβεια που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μην ελέγξει την αγορά, επιλέγει να μην βάλει ένα stop στην κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων, επιλέγει να αφήνει να αλληλατούνται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και με την ακρίβεια στο ρεύμα, την ενέργεια και τα ενεργειακά ζητήματα, αλλά και με την αγορά των πρώτων υλών. Είτε αυτό αφορά σπίτια, είτε αφορά επιχειρήσεις. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι θα πρέπει σε αυτές τις εκλογές να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την κυβέρνηση που εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες, που θέτει και έχει προκαλέσει σοβαρές πληγές στα ζητήματα της δημοκρατίας, στο σώμα της δημοκρατίας στη χώρα μας με τις υποκλοπές, που έχει σταματήσει οποιαδήποτε προοπτική στους νέους ανθρώπους στη χώρα. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε την επόμενη μέρα, στις 22 Μαΐου, να υπάρχει μια
κυβέρνηση συνεργασίας, αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό επιδιώκουμε, των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας που θα φέρουν και την απαιτούμενη πολιτική αλλαγή σε μία κυβέρνηση προγραμματικής κατεύθυνσης. Για εσάς, κύριε Μύραλη, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών? Άκουσα τον κύριο Σιδηρόπουλο να μιλάει για συνεργασία. Είστε θετικοί στη συνεργασία, όχι όμως με τον Άλεξη Τσίπρα πρωθυπουργό, αν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, και αντιστοίχως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για ότι οδηγούμαστε στις κάλπες στις 21 Μαΐου προφανώς δεν μας έχει βρει απροετοίμαστος. Ήταν αναμενόμενο ότι είχε προαναφερθεί ότι στο τέλος Μαΐου θα οδηγηθούμε στις εθνικές κάλπες και πολιτικά και προγραμματικά και οργανωτικά ήμασταν έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι όταν ανοίξουν οι κάλπες. Καταρχήν, η γιορτή της Δημοκρατίας, οι εθνικές εκλογές, μας βρίσκουν ουσιαστικά ως Πασόκ Κίνημα Αλλαγής σε μια διαδικασία ανασύνταξης των πολιτικών μας δυνάμεων. Όλες οι δημοσκοπήσεις, και εκτιμώ ότι σε αυτό θα συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, δείχνουν ότι το μοναδικό κόμμα το οποίο βγαίνει κερδισμένο σε σχέση με τις εκλογές του 2019 είναι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Πρώτο στοιχείο αυτό. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι πάμε σε μια εκλογική διαδικασία με την απλή αναλογική, που ουσιαστικά η απλή αναλογική επιβάλλει συνεργασίες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η κουλτούρα συνεργασιών στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα παραδείγματα που έχουμε μέσα στα μνημονιακά χρόνια δείχνει ότι υπάρχει ουσιαστικά ένα παιχνίδι μεταξύ ενός ισχυρού και ενός μικρού, ο οποίος ένας χρήσιμος μικρός, για να βγει μια τετραετία. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη χρονική στιγμή προφανώς δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο της πολιτικής ηφηγένειας. Βάλαμε τη χώρα πάνω από την παράταξή μας και το 2009 με στη διετία 2009-2011. Αναγκαστήκαμε για να μείνει η χώρα στο ευρώ να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και απολέσαμε και τα χαρακτηριστικά τα κεντροαριστερά και τα προοδευτικά τα οποία είχαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα με τον Νίκο Ανδουλάκη, αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, θα βάλουμε τη χώρα και την παράταξη μαζί. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει και ισχυρή η Ελλάδα. Οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι με βάση την προγραμματική συμφωνία και το πρόγραμμα το οποίο το έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο και σε δημόσια διαβούλευση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Με βάση αυτό καλούμε τους Έλληνες πολίτες να μας ψηφίσουν. Και πρέπει να μην ξεχνάμε, κύριε Κογκόλη, ότι ανάμεσα στην προεκλογική περίοδο και τη μετεκλογική περίοδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη στάση, οι εθνικές εκλογές. Με βάση τα ποσοστά, δηλαδή με το τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός, με βάση την ελληνική ετοιμιγορία, τη λαϊκή ετοιμιγορία, θα υπάρξουν και οι συνεργασίες την επόμενη μέρα. Είναι υποχρεωτικές και επιβεβλημένες συνεργασίες με βάση την απλή αναλογική. Μήπως το λέτε αυτό για την κάλπη μετά την απλή αναλογική, διότι πολιτικά είναι δύσκολο να οδηγηθείτε στη δεύτερη κάλπη υπό τον φόβο συρρήκνωσης των ποσοστών σας, ή το πιστεύετε, ή έχετε άλλη κουλτούρα, ίσως πολιτική? Θα σας πω. Το ΠΑΣΟΚ καταρχήν δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα εξουσίας, ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό κατά την άποψή μας, που απαντά στα προβλήματα της καθημερινότητας. Άρα σίγουρα δεν θα είμαστε ένα κόμμα όπως αυτή τη στιγμή είναι το ΚΚΕ, όπως είναι ο Βελόπουλος, όπως είναι το ΜΕΡΑ25, που ουσιαστικά κλείνουν την πόρτα συνεργασίας σε μια αυριανή κυβέρνηση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εμείς τι λέμε? Ότι για να έχουμε δικαίωμα να πρεσβεύσουμε μια μεγάλη πλειοψηφία κόσμου και να μπορούμε να ενταχθούμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει ο κόσμος να μας το δώσει αυτό στην κάλπη. Δηλαδή, αν τα ποσοστά μας είναι κοντά στο 2019, προφανώς ο κόσμος μας λέει μείνετε στην αντιπολίτευση. Γι' αυτό το λέω και πάλι και το τονίζω ότι με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών θα κινηθούμε για την επόμενη μέρα. Αλλά σίγουρα δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας ψηφίσει χωρίς να του λέμε ποιες είναι οι πολιτικές μας θέσεις, ποιο είναι το πολιτικό μας ευαγγέλιο. Αυτό είναι de facto. Με βάση αυτό ζητάμε τον κόσμο να μας ψηφίσει. Ποιοι είναι οι στόχοι σας τώρα για την ΑΧΑΙΑ, κύριε Σιδηρόπουλε, και αργότερα ο κύριος Μύραλης θα ήθελα να μου απαντήσει, σε ποσοστό εννοώ και σε εκλογή βουλευτών βεβαίως. Τόσο εμείς, όσο και τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όσο και το ΠΑΣΟΚ στον νομό, και αυτό αξίζει να το αναφέρουμε, έχουμε και τα δύο πολιτικά κόμματα έτοιμο το ψηφοδελτίό μας, όπως και το ΚΚΕ. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που ακόμα το κυβερνών κόμμα δεν έχει ανακοινώσει τους υποψηφίους του, και πέρα από τους τέσσερις βουλευτές δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση για ψηφοδέλτιο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η αντιπολίτευση στο νομό είναι έτοιμη για τις εκλογές εδώ και καιρό. Ο νομός Αχαΐας είναι ένας προοδευτικός νομός. Ο νομός Αχαΐας είναι ένας δημοκρατικός νομός που ήταν παλαιότερα αυτό που αποκαλούταν κάστρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι κάστρο του ΣΥΡΙΖΑ, κάστρο της προοδευτικής παράταξης. Από το 12 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερά πρώτο κόμμα και με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μια διαφορά που σχεδόν ήταν διπλάσια στις εκλογές του 2015 και στις τελευταίες εκλογές ήταν κοντά στις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ο στόχος μας λοιπόν είναι στην κάλπη της απλής αναλογικής να ξεπεράσουμε το 40,2% που πήραμε το 2019, να αγγίξουμε το 44-45% για να διασφαλίσουμε την κοινοβουλευτική παρουσία 4 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από το νομό στο Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο στόχος μας.
είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι αδύνατος, είναι, μπορεί να τον πετύχουμε. Απαιτείται πολλή δουλειά και θέλω να πιστεύω ότι η δημοσιοποίηση και η συμμετοχή των συντρόφων και των συντροφιστών στο ψηφοδέλτιο, που είναι ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο, θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Μιράλη. Θα συμφωνήσω με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ότι. Είναι ρεαλιστικός ο στόχος της δεύτερης έδρας στην Αχαΐα. Εμάς ήταν ο αρχικός μας στόχος αυτός. Το ψηφοδέλτιο και τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο πλέον στις μέρες μας. Δηλαδή, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια πολιτικά στεγανά που έχουμε εμείς που είμαστε τόσο ενεργοί σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο. Και πολύ εύκολα, ένας άνθρωπος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά μπορεί να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ σήμερα ή και το αντίστροφο. Οπότε τα πρόσωπα παίζουν μεγάλο ρόλο. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε ανακοινώσει το ψηφοδέλτιό μας εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε δώσει την ευχέρεια στους υποψηφίους βουλευτές μας να γυρίσουν το νομό από άκρη σ' άκρη και να διατυμπανίσουν το πολιτικό μας μήνυμα. Αυτό είναι προς όφελός μας. Υπάρχει μια συμπίεση προς το ΠΑΣΟΚ. Ναι, υπάρχει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όντως, ο νομός Αχαΐας είναι ένας δημοκρατικός νομός, ένας νομός που δεν έχει φέρει ποτέ σε πρώτη θέση τη Νέα Δημοκρατία και τη Συντηρητική Παράταξη. Τη θέση του ΠΑΣΟΚ την έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Εμείς είχαμε θέσει ένα ρεαλιστικό στόχο, το 8,91 που πήραμε στις εκλογές του 2019, να γίνει ένα ποσοστό της τάξης του 14 με 15%. Έχουμε κάνει στο μέτρο που μας αναλογεί ως Νομαρχιακή Επιτροπή ένα γύρισμα στο νομό και ένα πέρασμα από άκρη σ' άκρη. Το πολιτικό μας μήνυμα με τις δράσεις μας έχει φτάσει σε όλους. Το ψηφοδέλτιο μας είναι και αξιακά και γεωγραφικά καλυμμένο σε όλη την περιοχή. Οπότε εκτιμώ ότι θα έχουμε θετικά νέα το βράδυ των εκλογών. Να ρωτήσω, εάν μειωθούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτομάτως δηλαδή αυξηθούν του ΠΑΣΟΚ, διότι μπορεί να υπάρχει αντιστοιχία. Μια μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων σας, παραδοσιακών ψηφοφόρων, είχε μετακινηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να επιστρέψει πίσω. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία, εάν παραμείνει στο ίδιο ποσοστό, να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές ή είναι κάτι μακρινό? Δεν γίνεται η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα στην Αχαΐα. Και δεν γίνεται να παραμείνει και στο ίδιο ποσοστό. Τουλάχιστον μετά τα Τέμπη. Κάχει το 2019 που φαινόταν ότι κερδίζει τις εκλογές, έχασε από το ΣΥΡΙΖΑ με 8 μονάδες. Τώρα που φαίνεται ότι έχει φθορά, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά δείχνει ότι χάνει το 1/4 της δύναμής της σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Δεν μπορεί να κερδίσει την Αχαΐα. Σίγουρα δεν γίνεται όμως, και να πω στον καλό μου φίλο τον κύριο Σιδηρόπουλο, ότι δεν γίνεται να φτάσει και το ΣΥΡΙΖΑ 45% και το ΠΑΣΟΚ 15%. Κάπου υπάρχει ένας κόσμος κοινός. Εγώ εύχομαι να είναι στο ΠΑΣΟΚ πιο ισχυρό και να πέσει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τον πειράξει να φτάσει από το 40, σπάει στο 32, δεν τρέχει και τίποτα. Ας είναι πρώτος και ας φτάσει στο 33. Να φτάσουμε κι εμείς 17-18%. Να βγάλουμε κι εμείς δύο έδρες, να βγάλουμε κι αυτοί τρεις. Να είστε ευχαριστημένοι. Ακριβώς. Να κλείσουμε, κύριε Σιδηρόπουλο, μια φράση από εσάς. Ναι. Εντάξει, δεν θα ευχαριστηθεί ιδιαίτερο τώρα να πέσει 8 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα και ο Σιδηρόπουλο. Δεν θέλουμε να πέσουμε. Πουθενά δεν θέλουμε να πέσουμε. Πόσο μάλλον στην Αχαΐα, η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για το πανελλαδικό ποσοστό. Γιατί η Αχαΐα, τόσο για το ΠΑΣΟΚ παλιότερα όσο και για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, είναι ένας δείκτης. Και είναι και ένας νομός που κρατάει σταθερά, αν θέλετε, είναι και ο πυρήνας, αυτό που λέμε ο πυρήνας προοδευτικής της Δημοκρατικής Παράταξης. Δύο εμφανίσεις έκανε ο Αλέξης Τσίπρας όμως στην Αχαΐα. Και είναι βουλευτής Αχαΐας. Είναι βουλευτής Αχαΐας. Όχι, δεν μας προβληματίζει αυτό, γιατί και οι δύο εμφανίσεις δεν έκανε δύο, έκανε τρεις εμφανίσεις. Και μες στην καραντίνα είχε έρθει και έκανε περιοδεία και έκανε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση πριν ένα μήνα στο γήπεδο του Απόλλωνα. Και θα ξανάρθει και μέχρι τις εκλογές για μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν μας προβληματίζει αυτό το γεγονός, γιατί έχουμε και πολύ αξιόλογο κοινοβουλευτική ομάδα και τη Σέντρα Αναγνωστοπούλου και τον Κώστο Μάρκου που σηκώνουν τα θέματα της περιοχής. Αλλά υπάρχει και ένα στελεχειακό δυναμικό πλέον στο νομό, σε επίπεδο αυτοδιοίκηση, σε επίπεδο στελεχών στα επιμελητήρια, που έχουν παρουσία, έχουν άποψη και μπορούν και σηκώνουν ζητήματα. Αυτό που λέω για τον Άλεξη Τσίπρα, αντιστοίχως, κύριε Μιράλη, το λένε και για τον κύριο Παπανδρίου. Δηλαδή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα έχετε από μείον ένα βουλευτή. Εσείς δηλαδή δεν έχετε βουλευτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο βουλευτές αντί για τρεις. Δεν ξέρω αν το υιοθετείτε. Εμείς σίγουρα έχουμε ένα βουλευτή, τον Γιώργο τον Παπανδρίου, και ελπίζουμε να έχουμε δεύτερο. Ναι. Και έχουμε και τα όργανα τα οποία μαζί με τους υποψήφιους βουλευτές. Σεβαστό. Έχουμε γυρίσει το νόμο και θα τον γυρίσουμε μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και να είστε καλά, κύριε Κοκκόλη. Ακολουθούν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό τα νέα για τον αυριανό καιρό. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχαΐα. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM.
Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Τσίρκο Ορφέι Experience. Το διάσημο ιταλικό τσίρκο τώρα στην Ακτή Δημαίων, δίπλα στο κολυμβητήριο, για να το απολαύσουν οι μικροί και οι μεγάλοι μας φίλοι. Από Παρασκευή 17 Μαρτίου έως Κυριακή 9 Απριλίου. Ακροβάτες, ζογκλέρ και κλόουν και ένα συγκλονιστικό motor show σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Τσίρκο Ορφέι Experience. Μια μοναδική εμπειρία. Παραστάσεις καθημερινά εκτός τρίτης. Εισιτήρια tiketservices.gr και στο ταμείο